Η περιοδία που κάνει δημιουργία ξανά στη Δυτική Μακεδονία έχει ως κεντρικό θέμα το «Κι όμως γίνεται». Αυτό γιατί, κουβεντιάζοντας για την ελληνική κρίση, καταλήγουμε σε ένα απεσιόδοξο συμπέρασμα. Δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα. Πολύ δύσκολο, η νοοτροπία, η παιδεία, η δημόσια διοίκηση, η νομοθεσία. Όντως, μετά από 40 χρόνια μεταπολίτευσης, φτιάξαμε ένα κράτος κουβάρι, ένα κράτος μπέρδεμα. Έναν στρεβλό μηχανισμό, ο οποίος εμποδίζει τα πάντα. Δεν υπάρχει λόγος να σας πω λεπτομέρειες, τις ξέρουμε όλοι. Εμποδίζει κάθε παραγωγικό άνθρωπο να κάνει κάτι με ένα διοικητικό μηχανισμό που του βάζει τρικλοποδιά σε κάθε βήμα. Και όταν τελικά το κάνει αυτό, τον φορολογεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχει νόημα να δουλέψει κάποιος αυτή τη χώρα. Όμως, υπήρξαν και άλλα κράτη, τα οποία μάλιστα ήταν σε χειρότερη κατάσταση από τη δικιά μας. Και αυτά τα κατάφερα. Υπήρξε στα παραδείγματα που αναφέρω στις ομιλίες μου και θα τα αναφέρω και τα αναφέρω και σε αυτή την περιοδία. Υπήρξε η Εσθονία, ας πούμε, η οποία όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση το 1992 που ανέλαβε ο Μάρτ Λαρ και η παρέα του, τσιρικάδες ήταν, 32 χρονών ήταν αυτός, οι υπουργοί του ήταν από 20 έως 30. Ήταν οι άνθρωποι στην ουρά με το δελτίο για να μην δημοκτονήσουν. Ο πληθωρισμός ήταν 1.100%, τα καύσιμα είχαν ανέβει 10.000%, η παραγωγή είχε καταρρεύσει και το μέσο εισόδημα του Εσθονού, που επειδή ήταν σοβιετικού τύπου οργάνωση, ήταν και το εισόδημα όλων των ανθρώπων, δεν υπήρχαν πλούσιοι και φτωχοί, ήταν 130 ευρώ. Δικά μας λεφτά, όσο δικό μας είναι το ευρώ, 130 ευρώ το μήνα. Υπήρξαν διάφορες σκέψεις τότε, συζητούσαν, όπως εμείς συζητάμε τώρα, μήπως δεν εφαρμόσαμε καλά τα κολχόζ, μήπως πρέπει να κάνουμε έναν καλύτερο σοσιαλισμό, μήπως ο σοσιαλισμός υπάρχει και ένας άλλος τρόπος. Αλλά ο Μάρτ Λαρ είπε το εξής, ότι χρήμα παράγει όποιος αποφασίσει να εργαστεί. Όχι όποιος το διεκδικεί κάνοντας διαδηλώσεις, ας πούμε. Ή όποιος περιμένει από ένα κράτος πατερούλι να του δώσει χρήματα, που και το κράτος κάπως πρέπει να τα βγάλει αυτά τα λεφτά. Άρα ενθάρρυνε τους πολίτες της Εσθονίας να δουλέψουν, να κάνουν επιχειρήσεις και το μόνο που τους εξασφάλισε είναι ευκολία από την πλευρά του κράτους, η οποία στηρίχθηκε στην εφαρμογή της πληροφορικής παντού στον δημόσιο τομέα και όχι μόνο, και στην παιδεία και στην υγεία και παντού, και χαμηλή φορολογία. Μόνο αυτά. Αυτή η μαγική συνταγή έκανε την Εσθονία σήμερα να είναι παγκόσμια leader στο θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, υπερδεκαπλασίασε το εισόδημα των Εσθονών και αν θέλουμε κάτι να μάθουμε για το πώς μπορείς να εξοικονομήσεις χρήματα με πληροφορική και βεβαίως να διευκολύνεις και τους πολίτες, γιατί η πληροφορική και το να μην είσαι στην ουρά, στα γκισέ, ας πούμε, και να μην τρέχεις με το χαρτί από το ένα ταμείο στο άλλο, βοηθάει και την καθημερινότητα των πολιτών. Αν λοιπόν θέλουμε να μάθουμε πώς γίνονται αυτά, πολλά κράτη ρωτάνε τους Εσθονούς. Αυτοί πώς τα κατάφεραν. Θυμίζω ότι το 1992 ήταν η εποχή που είχαν ανοίξει οι ουρανοί και έβρεχε λεφτά με τα πακέτα Ντελόρ και με τα ολοκληρωμένα μεσογειακά προγράμματα και με τα αργότερα με το ΕΣΠΑ και όλα αυτά. Το 1992. Αλλά η Ελλάδα πήρε πολλά χρήματα για να φτιάξει κράτος. Δεν έφτιαξε. Γιατί δεν έφτιαξε? Γιατί υπάρχει ένας εγγενής στρεβλός μηχανισμός στο δημόσιο, το οποίο αναπαράγει αυτό το στρεβλό μοντέλο εις βάρος της υπόλοιπης χώρας. Και αυτό δεν έχει μόνο οικονομικές επιπτώσεις, έχει και εθνικές επιπτώσεις. Πήγαμε στα σύνορα, μιλήσαμε με έναν βενζινά, ο οποίος είναι ένα χιλιόμετρο από τα σύνορα και ο οποίος κοιτάει τα αυτοκίνητα να περνούν και να πηγαίνουν στα Σκόπια. Θυμίζω ότι από την αρχαιότητα τα κράτη που θέλαν να περιφρουρήσουν την ύπαρξή τους, την υπόστασή τους, ενίσχυαν τα σύνορα βάζοντας ακρίτες που τους έδιναν οικονομικά κίνητρα καταρχήν να μείνουν εκεί. Όταν λοιπόν υπερφορολογείς τα πάντα, ρημάζεις την οικονομία των συνόρων. Γιατί όσο πατριώτης και να είναι κάποιος,
μετράει τη τσέπη του, δεν του φτάνουν και θα πάει να ψωνίσει στα Σκόπια, να βάλει και βενζίνη, να πάρει και από το σούπερ μάρκετ, να φτιάξει και τα δόντια, να παραγγείλει και τα έπιπλα από εκεί. Δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις γι' αυτό. Αλλά αυτό αποδυναμώνει τη χώρα. Να λοιπόν πως ο κρατισμός, ο οποίος ενδιαφέρεται για το τι λεφτά θα εξασφαλίσει για να πληρώσει τους κομματικούς στρατούς, ουσιαστικά λειτουργεί εναντίον της ίδιας μας της ύπαρξης. Αυτό είναι το μήνυμα αυτής της περιοδίας, αυτό είναι το μήνυμα της δημιουργίας ξανά, ότι γίνεται να το αλλάξουμε αυτό το μοντέλο, αρκεί να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις και αρκεί στην κυβέρνηση άνθρωποι να είναι αυτοί που ξέρουν πως αλλάζει η χώρα, πως γίνεται μεταρρύθμιση, πως έρχεται ανάπτυξη και όχι αυτοί που σκέφτονται πως θα διαμορφώσουν μια καλύτερη μορφή κολχώς. Αυτό το γίνεται μου θυμίζει και το σλόγγαν που έχει η Νέα Δημοκρατία στη Death Pan, στο μπορούμε, είναι παραπλήσιο. Θεωρείτε πως ναι. Υπάρχουν κάποιες ταυτόσιμες απόψεις, γιατί πολλές κατατάσσουν και στον χώρο του νεοφιλελευθερισμού. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε στον χώρο των σύγχρονων κρατών. Αυτές οι ταμπέλες, νεοφιλελευθερισμός, σοσιαλισμός, εξυπηρετούσαν πάντα ένα παρασιτικό μοντέλο κράτους. Δηλαδή, η χώρα χρειάζεται μάστορα. Είναι όπως χαλάει το αυτοκίνητο. Δεν ρωτάς αν το συνεργείο είναι νεοφιλελεύθερο ή σοσιαλιστικό. Ρωτάς αν ξέρει να φτιάξει τη μηχανή. Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε από αυτές τις αγγυλώσεις και από αυτές τις ταμπέλες και να δούμε, για παράδειγμα, πώς παράγεται πλούτος. Quiz για παιδιά δημοτικού. Εάν με φορολογήσει με 80%, τι θα κάνω. Έχω τις εξής τρεις επιλογές. Να μείνω εδώ να δουλεύω και να μην μείνει τίποτα. Να σηκωθώ να φύγω, να πάω κάπου αλλού ή να ιδρύσω εταιρεία αλλού και να δουλέψω με μαύρα. Ή να σταματήσω να δουλεύω. Τέσσερις επιλογές. Θα επιλέξω την πρώτη. Μια από τις άλλες τρεις θα επιλέξω. Τι είναι αυτό, σοσιαλιστικό, νεοφιλελεύθερο, αριστερό, δεξιό, τι πράγμα είναι. Η χώρα λοιπόν χρειάζεται πρακτικές λύσεις. Εμείς προτείνουμε, για παράδειγμα, να αντικατασταθούν οι χιλιάδες σελίδες που είναι γρίφος, που είναι ένας λαβύρινθος, οι χιλιάδες σελίδες φορολογικής νομοθεσίας, με μία αράδα, μία προτασούλα, το ΣΥΔΑ. Δηλαδή, φόρος 12% γραμμικός, flat tax, γραμμικός φόρος σημαίνει χωρίς κλίμακες. Στα εισοδήματα φυσικών και νομικών προσώπων, ο ίδιος φόρος, με όλα τα έξοδα να αναγνωρίζονται και να εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα. ΦΠΑ 15% και στα είδη πρώτης ανάγκης 9%. Τελειώσαμε. Ούτε ειδικές κατηγορίες, ούτε επιδόματα, ούτε ειδικές παροχές, ούτε άλλη φορολογία στον έναν, άλλη στον άλλον, άλλη στο εισόδημα που έρχεται από εκεί, άλλη στο εισόδημα που έρχεται από αλλού. Τι καταφέρνουμε με αυτό. Πρώτον, καταργούμε την κουβέντα για το αφορολόγητο. Το αφορολόγητο το διαμορφώνεις μόνος. Αν τα ξοδέψεις όλα, δεν φορολογήσεις τίποτα, διότι ήδη σε φορολόγησε το κράτος με τον ΦΠΑ. Έτσι. Εάν βγάλεις 100 λεφτά, 100.000 στην τσέπη, θα πληρώσεις 12.000. Αν σου μείνουν, δηλαδή, αφού αφαιρθούν τα πάντα. Εάν σου μείνουν 10.000, θα πληρώσεις 1.200. Και δεν έχεις κίνητρο να κάνεις διάφορα τερτύπια με άλλες εταιρείες, με offshore, με αχυρανθρώπους κτλ. Για να μειωθεί ο τζίρος ή για να τον μοιράσεις τον τζίρο. Με αυτό το σύστημα επίσης καταργείται, εξαφανίζεται την επαύριο η φοροδιαφυγή. Διότι η φοροδιαφυγή με έναν τρόπο εξαφανίζεται. Όταν πάψει να συμφέρει. Όταν πάψει να είναι συμφέρουσα. Αλλιώς δεν μπορεί κανένα κράτος να στείλει και από έναν της ΣΔΟΕ σε κάθε σπίτι να δει τι συμφωνώ εγώ με τον υδραυλικό μου. Γιατί αν έχω την επιλογή να πληρώσω, όπως μου λέει ο υδραυλικός, 70 ευρώ χωρίς απόδειξη και 100 με απόδειξη συν ΦΠΑ, κανένας δεν είναι τόσο βλάκας και λυπάμαι που το λέω, αλλά πρέπει να μιλάμε ειλικρινά, κανένας δεν είναι τόσο βλάκας να πληρώσει 54 ευρώ επιπλέον, γιατί έχεις 70 ή 124 για να κάνει την ίδια δουλειά για έξοδα τα οποία δεν αναγνωρίζονται και ξέροντας ότι το κράτος αυτά τα χρήματα δεν θα τα κάνει παιδεία, δεν θα τα κάνει υγεία, δεν θα τα κάνει υποδομές, αλλά θα διορίσει τους διακομματικούς του Καρανίκης. Δεν μιλάω. Είναι πια συμβολικό πρόσωπο αυτός ο κύριος και συμβολίζει
αυτόν που με προηγούμενα σημειώματα δεν ξέρει τίποτα, δεν κάνει τίποτα, αλλά βολέψτε τον κάπου. Αυτό το μοντέλο πρέπει να τελειώσει. Και μπορεί να τελειώσει μόνο εάν αναλάβουν την κυβέρνηση ή εάν μπουν με μεγάλο ποσοστό στη Βουλή, ώστε να μπορούν να πιέσουν κόμματα τα οποία έχουν μεταρρυθμιστική ατζέντα και θέλουν να σπάσουν αυγά. Η Νέα Δημοκρατία έκανε αυτή τη σχηνοτενή εισαγωγή, διότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δείξει μέχρι τώρα καμία πρόθεση και δεν έχει πει κανένα συγκεκριμένο μέτρο για τις χρόνιες παθογένειες του μεγάλου ασθενείου της χώρας με το δημόσιο. Αλλά θα μεταρρυθμίσουμε. Αυτή τη λέξη έχω βαρθεί να την ακούω. Δεν λέει τίποτα να λες είμαι μεταρρυθμιστής, θα κάνω μεταρρυθμίσεις, γιατί βαριέται και ο κόσμος και του δημιουργεί μια αποστροφή πια. Πρέπει να πεις, σε αυτό θα κάνω αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Δηλαδή, θα αλλάξεις τον νόμο περί συνδικαλισμού, ας πούμε. Θα σταματήσεις τη δυνατότητα των Φωτόπουλων, των διαχρονικών Φωτόπουλων, να κατεβάζουν τους διακόπτες και να βυθίζουν τη χώρα σε blackout. Εάν δεν το κάνεις αυτό, δεν μπορείς να κυβερνήσεις. Γιατί με το πρώτο βήμα που κάποιος θα αισθανθεί ότι απειλείται, η ΑΔΔ θα κάνει μια απεργία και μετά εσύ θα κάτσεις να τους κοιτάς. Και ένα σωρό άλλες μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή θα καταργήσεις το φόρο, θα μειώσεις το φόρο, θα καταργήσεις τον έμφυα. Θα μειώσεις το φόρο για να μπορεί ο καθένας να εργαστεί σε αυτή τη χώρα και να του μένουν. Γιατί δίπλα είναι ο ανταγωνιστής. Δηλαδή κάθε κράτος είναι ένα μαγαζί. Έχει δίπλα τα ανταγωνιστικά μαγαζιά. Όταν η Βουλγαρία έχει 10% φορολογία, τα Σκόπια 10%, η άλλη 7%, ο άλλος 6%. Γιατί να έρθει κάποιος, ας πούμε, στην Ελλάδα που συνολικά με τα τέλη και τα λοιπά, άσε τις προκαταβολές του επόμενου έτους, η φορολογία σου βγαίνει στο 80%. Δεν θα έρθει, είναι πάρα πολύ απλό. Πρώτα όμως μειώνεις τους φόρους και μετά έρχονται οι επενδύσεις και μετά έχεις μια δημοσιονομική, ας πούμε, άνεση να κάνεις και κάποιες παροχές. Ποτέ το ανάποδο. Η ελληνική οικονομία στην κατάσταση που είναι σήμερα μπορεί να σηκώσει το βάρος μιας τέτοιας μεταρρύθμισης που περιγράψετε? Όπου έγινε αυτή η μεταρρύθμιση παρατηρήθηκε το εξής περίεργο. Για μένα δεν είναι καθόλου περίεργο και για όσους ξέρουν πώς λειτουργεί ο κόσμος, αλλά λέμε, γιατί δεν είναι όλοι έτσι. Αυξήθηκαν τα φορολογικά έσοδα του κράτους. Με μία μικρή περίοδο χρονική υστέρηση, η οποία σε άλλα κράτη ήταν 6 μήνες, σε άλλα κράτη ήταν 1-1,5 χρόνο. Δεν ήταν παραπάνω. Και αυτό γιατί είπαμε ότι τερματίζεται η φοροδιαφυγή, όλη η μαύρη οικονομία μπαίνει στη δυναμική και εκεί που μιλάμε για 175-178 δις ΑΕΠ, την επόμενη χρονιά μιλάμε για 250. Και φορολογούνται οι πάντες, διότι με 12% διευρύνεται η φορολογική βάση. Ενώ τώρα το κράτος παίρνει από πολύ λίγους φόρους, θα παίρνει από όλους. Συν το ότι η αναγνώριση των εξόδων δημιουργεί μεγαλύτερη ταχύτητα στην κυκλοφορία του χρήματος και το κράτος κάθε φορά που κάνει μια γύρα το χρήμα εισπράττει τον αντίστοιχο ΦΠΑ. Άρα, στην πραγματικότητα είναι πώς θα αντέξουμε ένα μικρό διάστημα υστέρηση των φορολογικών εσόδων. Και εμείς έχουμε πει ότι αυτό θα γίνει με μείωση των δημόσιων οργανισμών, με κλείσιμο των δημόσιων οργανισμών που δεν παράγουν τίποτα και με περικοπές στις συντάξεις για τις οποίες πληρώνουμε ακόμα 16% το καθάριστο του εθνικού προϊόντος, όταν ο μέσος όρος της μη χρεοκοπημένης Ευρώπης είναι 10,2 και όταν ας πούμε η Ολλανδία ή η Κύπρος ή η Ιρλανδία είναι 6 με 6,5%, ειδικά στις συντάξεις που είναι πάνω από 2.000 ευρώ και είναι πάρα πολλές και οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε καταβληθήσεις εισφορές. Να σου πάω σε ένα άλλο θέμα που είναι για τη επικαιρότητα, για τη συμφωνία των Πρεσπών, λέω. Ναι. Είναι ένα μεγάλο εθνικό θέμα και είστε και σε μια περιοχή που είναι στην καρδιά αυτού του θέματος, του προβλήματος, αν θέλετε. Η δική σας καθαρή θέση πάνω στο ζήτημα. Ναι, είναι μια συμφωνία εθνικής ντροπής. Δηλαδή κάποια στιγμή θα γραφτεί στις μαύρες σελίδες του ελληνισμού. Διότι το μοναδικό κράτος που είχε τη δυνατότητα να μπλοκάρει την παραχάραξη της ιστορίας, έβαλε την υπογραφή του και την επικύρωσε. Αλλά επειδή δεν μ' αρέσει να λαϊκίζω και επειδή οι ευθύνες είναι διαχρονικές, θα πω το πώς ξεκίνησε το λάθος και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Το λάθος ξεκίνησε από πολύ παλιά, από τότε που ο Τίτο τη Βαρντάρσκα Μπαντοβίνα την έκανε Μακεδονία,
αλλά ο Τίτο ήταν το αγαπημένο παιδί της Δύσης τότε και οι ελληνικές κυβερνήσεις τον χάιδευαν και το αναγνώρισαν αυτό. Γι' αυτό βλέπουμε πολλά έγγραφα εκείνης της περίοδου που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Και το ελληνικό κράτος μια χαρά απευθύνεται στη δημοκρατία της Μακεδονίας τότε. Χωρίς να εκδηλώσει όχι μόνο την αντίδρασή του, αλλά να βάλει βέτο. Λοιπόν, το λάθος έγινε τότε, το πρώτο λάθος. Μεγάλωσαν κάποιες γενιές Σκοπιανών οι οποίοι πίστεψαν αυτό το παραμύθι. Όταν παγιώνεται αυτό στην αντίληψη ενός κράτους, δεν μπορείς να ζητήσεις από το ίδιο το κράτος να γυρίσει την ιστορία 40 χρόνια πίσω όταν δεν το έκανες εσύ. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή ποιος Σκοπιανός πρωθυπουργός θα έλεγε στους πολίτες από αύριο ψηφίστε να μην λεγόμαστε Μακεδονία και να λεγόμαστε ξέρω εγώ Σκόπια, Νότια Σερβία κτλ. Άρα είναι αδύνατον να επιτευχθεί το έργα όμνες. Διότι κανένας σοβαρός Έλληνας πρωθυπουργός από την άλλη πλευρά, δυστυχώς μας προέκυψε Τσίπρας, δεν θα μπορούσε να πει στους Έλληνες αποφασίστε οι Σκοπιανοί τώρα να έχουν μακεδονική γλώσσα, μακεδονική ιστορία και να ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία ή όπως αλλιώς που τελικά Μακεδονία θα λέγεται, ενώ η ελληνική Μακεδονία είναι μια επαρχία, δεν είναι καν ένα κράτος για να υπάρχει ένα αντίβαρο. Αυτό λοιπόν που επεδίωκαν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις με το έργα όμνες ήταν μεγάλο λάθος. Στρίμωχνε την Ελλάδα σε ένα αδιέξοδο. Και οι Ευρωπαίοι λέγανε ρε παιδιά, οκ, okay, εντάξει, εσείς υποστηρίζετε αυτό. Πώς θα πείσουμε τους Σκοπιανούς εκτός αν θέλουμε να κάνουμε πόλεμο? Δηλαδή, μόνο με πόλεμο επιβάλλεις ένα κράτος να αλλάξει όνομα. Αν η Ελλάδα από την αρχή επέμενε στη διπλή ονομασία, θα την είχαμε κερδίσει την υπόθεση. Διπλή ονομασία όμως σημαίνει το εξής. Εσείς ονομαστείτε όπως θέλετε, φτιάξτε ένα κράτος Disneyland, ντυθείτε αρχαίοι πολεμιστές και κυκλοφορείτε με μια σάρσα στα χέρια, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά όλοι οι άλλοι, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, διεθνείς οργανισμοί και φυσικά και η Ελλάδα, θα σας ονομάζουν με ένα όνομα που δεν εμπεριέχει τον όρο Μακεδονία ούτε παράγωγά του. Και η διπλή ονομασία δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο, η Ελλάδα έχει διπλή ονομασία. Κανένας δεν μας ονομάζει Έλληνες. Είμαστε ή η Γκρίς ή η Γιουνανιστά. Το ίδιο πράγμα ισχύει και με άλλα κράτη. Ξέρω εγώ, η Φιλανδία, ας πούμε, ονομάζεται Σουόμι από τους Φιλανδούς. Κανένας δεν αναφέρει ο Σουόμι. Αυτό ήταν μια εφικτή λύση. Με το ότι δεν επιδίωξαν αυτή τη λύση, η Ελλάδα κλείστηκε, στριμώχτηκε στη γωνιά. Και οι συμφωνίες των προηγούμενων κυβερνήσεων ήταν όχι Γιάννης Γιαννάκης, δηλαδή δεχόμαστε γεωγραφικό προσδιορισμό. Τι θα ήταν ο γεωγραφικός προσδιορισμός? Η Βόρεια Μακεδονία, η Άνω Μακεδονία, δεν υπάρχει άλλο πράγμα. Τώρα τα άλλα, Γκόρνα, Μόρνα και τα λοιπά, εντάξει, δεν έχει κανένα νόημα. Υπάρχει το Μακεδονία. Εφόσον λοιπόν επιμένεις στο έργο όμνες, στριμώχνεσαι στη γωνιά. Αυτό όμως που λέω θέλει σοβαρή διπλωματία, δηλαδή αν η δημιουργία ξανά ήταν κυβέρνηση, θα ακύρωνε την Συμφωνία των Πρεσπών. Βέβαια τώρα είναι πολύ αργά, διότι έγινε ακόμα μεγαλύτερη ζημιά. Θα φαίνεται ότι η Ελλάδα είναι στη γωνία πια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να την ακυρώσει και να βάλει πλώρη σε 5 χρόνια, όχι αύριο, σοβαρής διπλωματίας, με lobbying, με πολιτικό marketing, με χρήματα που σκορπούσαν οι Σκοπιανοί, τα παίρναν από την Τουρκία, αλλά σκορπούσαν χρήματα, με ενεργοποίηση του απόδημου ελληνισμού, ώστε όλα τα κέντρα απόφασης στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, παντού, να καταλάβουν ότι πρόκειται για μια τερατώδη παραχάραξη της ιστορίας, την οποία άλλωστε αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι σοβαροί Σκοπιανοί. Είστε υπέρ ή κατά δημοψηφίσματος στη χώρα μας για το θέμα? Γενικά τα δημοψηφίσματα τα θεωρώ ένα λαϊκίστικο πρόσχημα. Το δημοψήφισμα θα βγάλει όχι και μετά ο Τσίπρας θα κάνει τη γνωστή κουλοτούμπα που έκανε και με το άλλο δημοψήφισμα. Δηλαδή, εάν το δημοψήφισμα δεν δεσμεύει την κυβέρνηση, αλλά είναι απλώς η έκφραση μιας γνώμης, δεν λέει τίποτα. Θα πρέπει να είναι δεσμευτικό. Και τα δημοψηφίσματα πρέπει να έχουν ένα απλό ερώτημα. Ας πούμε, στην περίπτωση των Σκοπίων, θα μπορούσε να είναι ένα απλό ερώτημα. Έχω στο μυαλό μου το προηγούμενο δημοψήφισμα με την sustainability analysis, ας πούμε. Αυτά δεν είναι δημοψηφίσματα, είναι κωμωδία. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε ότι ψηφίζουμε. Τι θα κάνει ο περιχαρής υπογραφεύς της συνθήκης των Πρεσπών πια? Να ζητήσω και την εκτίμησή σας για το χρόνο των εκλογών
πιστεύετε ότι πλησιάζουμε ή έχουμε μπροστά μας μια μακρά προεκλογική περίοδο? Η άποψή μου και την είχα διατυπώσει πολύ νωρίς, όταν όλοι λέγανε ότι θα πέσουν, είναι πως τα κριτήρια με τα οποία αποφασίζει αυτή η κυβέρνηση να παραμείνει στην εξουσία δεν είναι πολιτικά. Τους ζω στην περιφέρεια 4 χρόνια και έχω σχηματίσει εδραία πεποίθηση, που λένε και οι δικηγόροι, ότι τα κριτήρια τους είναι πώς είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να κάνουμε κουμπόδεμα, γιατί αυτό το όνειρο δεν πρόκειται να το ζήσουμε ποτέ. Δηλαδή θα ξαναγυρίσουν πάλι στο κανένα μεροκάματο, στους φραπέδες και στις αμπελοφιλοσοφίες των εξαρχείων, και τώρα το κύριε σύμβουλε και περάστε κύριε Πρωθυπουργέ και το υπουργικό αυτοκίνητο και η ζωάρα που λέει και οι συντρόφοι σας αεροπλάνα, είναι ένα όνειρο που δεν θέλουν να το χάσουν ούτε ένα δευτερόλεπτο. Άρα θα εξαντληθεί η θητεία ή θα πάμε πολύ κοντά που μπορεί να επινοήσουν κανένα κόλπο με τον Καμένο τελευταία στιγμή ότι δήθεν φεύγει από την κυβέρνηση και τη ρίχνει λίγο πριν τις εκλογές. Δηλαδή το 19 ή μετά το καλοκαίρι ή ενδεχομένως λίγο πριν θα έχουμε εκλογές, δεν θα έχουμε τώρα. Δηλαδή το 18 το ξεχνάμε, αρχές του 19 το ξεχνάμε, θα φτάσουμε μέχρι την τελευταία μέρα που θα μπορεί αυτή όλη η παρέα να εισπράττει τους φόρους σας και τους φόρους μου. Τι είναι αυτό που σας κάνει αισιόδοξο για να πιάσετε το απαιτούμενο ποσοστό του 3% για είσοδο στη Βουλή? Γιατί οι δημοσκοπήσεις, καλώς ή κακώς, δείχνουν πως είστε εκτός. Και δείχνουν μια πεντακομματική Βουλή, οι τελευταίες ειδικά. Να θυμίσω ότι οι δημοσκοπήσεις ποτέ δεν μας έδειξαν. Όταν πήραμε 2,2 με 136.000 ψήφους και θορυβήθηκε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα το 2012, δεν υπήρξε ούτε μισή δημοσκόπηση να μας δείχνει έστω και πάνω από ένα. Πώς συνέβη αυτό? Όταν στην περιφέρεια Αττικής πήραμε 3% και κλέξαμε 2 περιφερειακούς συμβούλους, μία μόνο δημοσκόπηση μας είχε δείξει στο 2 με πτωτική τάση. Πώς συνέβη αυτό? Ένα κόμμα το οποίο είναι αντίθετο στο σύνολο του πολιτικομηντιακού δημοσκοπικού εργολαβικού συστήματος, είναι λογικό να βγαίνει απ' έξω από τις δημοσκοπήσεις. Μάλιστα μία δημοσκόπηση θυμάμαι, που μας, πριν από κάποια χρόνια μας είχε δείξει στο 1,5, είναι αλήθεια αυτό, παρουσιάστηκε με αφαίρεση της μπάρας της δικής μας. Αφαίρεσαν και το 1% που έπαιρνε ο Ανταρσία τότε για ξεκάρφωμα. Και εγώ έστειλα στον ψυχάρι που είχε παραγγείλει τη δημοσκόπηση ένα αριθμητήριο, λέγοντας ότι επειδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι έγινε σκόπιμα η αφαίρεση, ούτε το Μέγκα μας είχε, ούτε το Βήμα, παρουσιάστηκε κανονικά η δημοσκόπηση και αν μετρούσες τις μπάρες δεν άθρεζαν 100, άθρεζαν 97,5. Το 1,5% το δικό μας και το 1% του Ανταρσία. Και έστειλε ένα αριθμητήριο και λέω, επειδή φαντάζομαι ότι αυτό δεν έγινε σκόπιμα, μάλλον δεν ξέρετε να μετράτε μέχρι το 100, άρα σας στέλνω αυτό το μαθηματικό βοήθημα μέχρι να αρχίσετε να μετράτε για να αρχίσουμε να πιστεύουμε τις δημοσκοπήσεις σας. Το ότι δεν μας δείχνουν δημοσκοπήσεις δεν σημαίνει τίποτε. Βλέπετε ότι κάθε φορά που η Δημιουργία εμφανίζεται στην περιφέρεια υπάρχουν δεκάδες και εκατοντάδες στελέχη ή άνθρωποι που από την τοπική κοινωνία λένε ότι επιτέλους πρέπει να ψηφίσουμε μη κρατικιστικό κόμμα, γιατί αλλιώς η ιδιωτική οικονομία βουλιάζει. Και όταν εγώ έχω δημόσιο λόγο αρθρογραφώντας ή δίνοντας συνεντεύξεις, αυτές γίνονται viral, κάνοντας εκατοντάδες χιλιάδες αναγνώσεις και δεκάδες χιλιάδες κοινοποίησεις. Κάτι σημαίνει αυτό? Εμείς θα δώσουμε τον καλό αγώνα εναντίον του κρατισμού μπλε, πράσινο και κόκκινο, πιστεύοντας ότι οι παραγωγικοί άνθρωποι είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα, γιατί και στο δημόσιο υπάρχουν παραγωγικοί άνθρωποι, θα στηρίξουν ένα κόμμα που θέλει να φτιάξει την Ελλάδα μια σοβαρή, σύγχρονη, παραγωγική χώρα που δεν θα σκοτώνει τα παιδιά της. Δεν ήθελα να στο χαλάσω ίσως. Δύο πράγματα. Έχετε δαιμονοποιήσει το δημόσιο καθαρότητα. Για τον ιδιωτικό τομέα, τι έχετε να μας πείτε, είναι όλα καλά? Προσέξτε, γιατί, κοιτάξτε, για να χορέψει κάποιος ταγκό χρειάζεται δύο. Μα έχετε δίκιο. Καταρχήν, το δημόσιο χορεύει μόνο του. Δεν θέλει κάποιον άλλο. Άρα είναι η περίπτωση του Ζεϊμπέκικου, ας πούμε, που οι άλλοι απλώς χτυπάνε παλαμάκια. Αλλά ο Μέγας Ζεϊμπέκης λέει όλα τα λεφτά σε μένα. Δεν έχουμε δαιμονοποιήσει τίποτα. Γιατί δαιμονοποιώ σημαίνει κάτι είναι, ξέρω εγώ, καλό, είναι αγγελικό,
και εγώ του προσδίδω ιδιότητες που δεν έχει. Λέμε ότι το δημόσιο, για παράδειγμα, σε σχέση με την Εσθονία, και πείτε μου αν αυτό είναι δαιμονοποίηση, έχει ψηφίσει, μάλλον δεν ήταν ψηφισμένο γιατί είναι προεδρικό διάταγμα, έχει καθιερώσει την ηλεκτρονική υπογραφή στη χώρα από το 2001. Στείλτε ένα έγγραφο ηλεκτρονικά σε μια υπηρεσία να γελάσουμε κι εσείς κι εγώ και η υπηρεσία μας. Αυτό δεν είναι δαιμονοποίηση. Όταν οι Εσθονοί είπαν καταργώ το χαρτί στο δημόσιο τομέα, εξοικονόμησαν 2,5% του ΑΕΠ. Στην Ελλάδα με το γραφειοκρατικό λαβύρινθο έχει μελετηθεί ότι η εξοικονόμηση του ΑΕΠ θα είναι 7%. 7% σημαίνει 12 δις, έτσι, 12-13 δις. Που σημαίνει ότι δεν το δαιμονοποιούμε, το δημόσιο είναι απαρχαιωμένο, αναποτελεσματικό, με υπηρεσίες οι οποίες δεν έχουν καμιά σχέση με τη σύγχρονη τεχνολογία και μπλοκάρουν την Ελλάδα και μπλοκάρουν την παραγωγική οικονομία. Ρωτήστε οποιονδήποτε προσπάθησε να κάνει μια δουλίτσα εδώ, όταν, ξαναλέω, με μια ταυτότητα, ηλεκτρονική ταυτότητα της Εσθονίας μπορείς να ανοίξεις επιχείρηση σε 1/4, σε 15 λεπτά. Μιλάω για την εμπλοκή του ιδιωτικού με τον δημόσιο Πάμε τώρα λοιπόν στο... για το θέμα οργάνωσης, μηχανογράφησης, όπως είπα, την ηλεκτρονική υπογραφή. Εδώ μιλάω για το γεγονός ότι, όπως είπα... Άρα, δαιμονοποίησα το δημόσιο. Δεν το δαιμονοποίησα, απλώς το χαρακτήρισα. Το περιέγραψα μάλλον. Πάμε τώρα στο ταγκό. Και στο ταγκό κάποιος λέει στον άλλον, έλα να χορέψουμε. Δεν έρχεται έμπνευση ξαφνικά σε δύο και τρακάρουν στην αίσθηση της πίστης. Ποιος είναι αυτός που λέει στον άλλον, έλα να χορέψουμε? Το δημόσιο λέει στον διεφθαρμένο ή ευεπίφορο στη διαφθορά επιχειρηματία. Πόσο κάνει αυτό? 100 ευρώ. Κόψε μου ένα τιμολόγιο για 500 και δώσε μου και τη μίζα. Και λέει ο άλλος ναι. Και καμιά φορά δεν μπορεί να πει όχι, γιατί αν δεν πει αυτός ναι, θα πει ο διπλανός ναι. Οι θεσμοί είναι αυτοί που οδηγούν την ιδιωτική οικονομία σε σωστή λειτουργία. Για παράδειγμα, και το έχω ακούσει πολύ, πολύ εδώ και στην Καστοριά ακόμα περισσότερο, όταν το κράτος, δια του Υπουργού, δίνει εντολή στην τράπεζα να δώσει δάνειο στον τάδε γουναρά, ας πούμε, γιατί είναι κολλητός του τάδε κόμματος, ενώ ο διπλανός γουναράς δεν παίρνει δάνειο και εγγυάται το κράτος τον αλφα γουναρά, αυτό σημαίνει ότι στρεβλώνεται η αγορά, στρεβλώνεται η οικονομία, γιατί υπάρχουν δύο ανταγωνιστές που λειτουργούν με άνισες συνθήκες. Ο ένας έχει το δάνειο, ο άλλος δεν έχει το δάνειο. Ο πρώτος ξέρει ότι δεν θα το πληρώσει ποτέ, ο δεύτερος αγωνίζεται να γίνει ανταγωνιστικός χωρίς δάνειο. Δηλαδή υπάρχει ένας τομέας του ιδιωτικού τομέα, μεγαλοεργολάβων, καναλαρχών, όλα αυτά τέλος πάντων που εμείς τα λέμε και κανένας άλλος δεν τα λέει, που χορεύουν αυτό το ταγκό της διαφθοράς με το δημόσιο. Αν σταματούσε το δημόσιο όμως να χορεύει, θα σταματούσε και ο άλλος να χορεύει. Και υπάρχουν και κάποιοι, οι περισσότεροι, οι μικρομεσαίοι του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι προσπαθούν οι έρμοι να αγωνιστούν για τον επιούσιο, και έχει ένα δημόσιο που σου λέει φόρο τόσο, μπαμ, φόρος επιτιδεύματος τόσο, κατά κέφαλα. Έχεις, δεν έχεις εισόδημα, τόσο. Πάει, δεν πάει καλά το μαγαζί, πόσα μαγαζιά έχεις, επί 700, επί 3 ας πούμε, πλήρωσε 200. Έτσι, επειδή απλώς και μόνο επειδή απλώς υπάρχεις. Άρα και η ιδιωτική οικονομία έχει δύο ας πούμε τομείς. Είναι αυτοί που χορεύουν ασμένως το ταγκό με το δημόσιο, και είναι οι άλλοι οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν ούτε ένα βήμα, γιατί με το που πάνε να χορέψουν έχει το δημόσιο και τους κόβει τα πόδια. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Δικαιώθηκε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για το θέμα της Μακεδονίας, όταν είχε προτείνει το Σλάβο Μακεδονία? Η άποψή μου είναι ότι δικαιώθηκε για την εξέλιξη του θέματος, όχι για τη στάση του. Εμένα με ενοχλεί και το Σλάβο Μακεδονία. Τι θα πει Σλάβο Μακεδονία? Δεν μπορώ να αναγνωρίσω τον άλλο να λέγεται Σλάβο Μακεδονία. Η Μακεδονία είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένα κράτος που ψάχνει να βρει όνομα το 1991 ή έστω το 1947, ψάχνει 2.000 χρόνια πίσω στην ιστορία και όχι στη σχετικά πρόσφατη ιστορία. Δηλαδή 100 χρόνια πριν, 300 χρόνια πριν, 400 χρόνια πριν. Ο Στέφανος Δουσάν, ας πούμε, εστέφθη αυτοκράτορ των Σέρβων και των Ελλήνων στα Σκόπια. Ας ονομαστεί αυτοκρατορία των Σέρβων, ας βάλει και των Ελλήνων ή των Αλβανών, γιατί περισσότεροι είναι Αλβανοί. Δηλαδή,
η ελληνική διπλωματία έπρεπε ευθύς εξ αρχής, εφόσον τότε εκείνη τη δύσκολη μεταπολεμική περίοδο με τον ψυχρό πόλεμο, που δεν ήταν καθόλου ψυχρός, ήταν τότε θερμός, παρολίγο δηλαδή, να υπάρξει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος ανάμεσα στο σιδηρόν παραπέτασμα και στις ελεύθερες χώρες. Εφόσον δεν έβαλε τότε πόδι, δεν πάτησε τότε πόδι, θα έπρεπε, ξαναλέω, να επιμείνει στην διπλή ονομασία. Η διπλή ονομασία ήταν η μόνη λύση. Γιατί και το σύλλαβο Μακεδονία δύσκολα θα το περνούσε ο Γκλιγκόροφ. Είναι άλλο πράγμα τι κουβέντιαζαν με το Μητσοτάκη χαλαρά σε φιλαράκια, και άλλο πράγμα να πας σε ένα αφιονισμένο κοινό που έψαχνε εθνική ταυτότητα και να τους πεις από τώρα σύλλαβο Μακεδόνες. Μπορεί να τον ρίχναν τον Γκλιγκόροφ ή και να τον δολοφονούσαν. Ρίξαν το Μητσοτάκη όμως. Ναι, σας απάντησα. ότι δικαιώθηκε από το ότι τότε αυτό θα ήταν καλύτερο από αυτό που υπογράψαμε τώρα. Αλλά δεν θα ήταν καλό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ο χρόνος είναι πολύ λίγος.